στον προορισμό σα. Ύστερα από ένα ταξίδι στο χρόνο με προορισμό το Πάρκο Δεινοσαύρων στη ΔΕΘ, σας παρουσιάζουμε όσα μπόρεσαν να καταγραφούν στην κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Αφού επιβιβαστήκαμε στη μηχανή του χρόνου, μαζί με μικρούς και μεγάλους εξερευνητές, αφήσαμε πίσω μας τον Δόκτωρ Κρύψης, ο οποίος περίμενε στο παρόν τις πληροφορίες από τον άγνωστο κόσμο των δεινοσαύρων. Εγώ λοιπόν είμαι ο Δόκτωρ Κρύψης που λέτε. Είμαι εδώ πέρα για να πω κάποιες πληροφορίες πρώτα για τους δεινόσαυρους. Μετά αργότερα περνάμε στη μηχανή του χρόνου. Και εκεί, με την νέα επιστήμη που έχουμε βρει, μπορείτε να γυρίσετε πίσω στον χρόνο και να συναντήσετε εκεί τους δεινόσαυρους. Έχουμε τα περισσότερα είδη δεινοσαύρων που υπάρχουν μέχρι στιγμής και που ξέρουμε, και ο σκοπός σας είναι να μας φέρετε πληροφορίες. Στο τέλος όμως μπορείτε να ξαναγυρίσετε εδώ και να μάθετε με τους παλαιοντολόγους μας το τι συμβαίνει πλέον με τους δεινόσαυρους στις μέρες μας. Φτάνοντας στο μακρινό παρελθόν, συναντήσαμε πολλά είδη δεινοσαύρων, άγριους και μοχθηρούς, αλλά και πιο ήσυχους και φιλικούς. Βέβαια, βρήκαμε και ανθρώπους ξεχασμένους που είχαν χάσει την μηχανή του χρόνου για την επιστροφή τους και έχουν μάθει πλέον να συνυπάρχουν με τους δεινόσαυρους. Βασικά, δεν είστε δεινόσαυροι. Σίγουρα, ούτε εσείς. Εντάξει. Φοβάμαι λίγο, ξέρετε. Βρέθηκα εδώ. Μπήκα στη χρονομηχανή. Δεν ξέρω τι έγινε, να σας πω την αλήθεια, και βρέθηκα εδώ. Εντάξει, εξερευνήτρια δεινοσαύρων είμαι, αλλά. Δεν θέλω να κοιτάξω πίσω μου, φοβάμαι είναι η αλήθεια λίγο. Θα τη βρω τη χρονομηχανή, δεν ξέρω αν θα μπω. Γιατί άμα δεν βρεθώ σε σωστή εποχή, βρεθώ σε άλλη, τι θα κάνω πάλι. Θα ψάχνω τη χρονομηχανή, δεν γίνεται. Δεν είναι πράγματα αυτά. Εμείς πάντως θα, με τα παιδιά, θα τα καταφέρουμε. Δεν ξέμεινα. Πάλι καλά σώθηκα, να λέτε. Εγώ είμαι ο παλαιοντολόγος. Λέμε στα παιδιά εδώ πέρα τι εστί παλαιοντολόγος, αλλά επίσης κάνουμε και μία διάδραση. Τους βάζουμε να γίνουν και αυτοί παλαιοντολόγοι, δηλαδή κάντε εκεί πέρα, έχουμε βάλει χώμα, το οποίο σκάβουνε, βρίσκουνε απολιθώματα, βρίσκουνε οστά δεινοσαύρων, τα καθαρίζουνε, προσπαθούμε να ανακαλύψουμε από τι δεινόσαυρο ανήκει και στο τέλος τους δίνουμε ένα διπλωματάκι. Είναι, νομίζουμε, το κομμάτι το οποίο αγαπάνε πιο πολύ τα παιδιά, γιατί χορεύουν, κάνουμε και ένα πάρτι. Εντυπωσιασμένοι και άλλοι ταξιδιώτες του χρόνου που απίλαυσαν τα παράξενα πλάσματα που συνάντησαν. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτη μέρα, εντάξει, δεν ήρθαμε για μας, ήρθαμε για τα παιδιά, αλλά και για μας είναι ενδιαφέρον. Δεν φοβάστε? Όχι, βέβαια. Ο μικρός τι λέει? Ο μικρός πολύ του άρεσε. Σου άρεσε, Αντρέα, πες? Πάρα πολύ το άρεσε. Ναι, και φοβάται όμως. Είναι ψεύτικα, βρε, δεν δαγκώνουνε. Φοβάσαι? Ναι. Πολύ. Δεν πειράζουν αυτά. Έχει και καλά. Θα ξαναρθείς? Ναι. Ναι. Ωραία. Μπράβο. Είμαστε ταξιδιώτες του χρόνου. Είπαμε και εμείς να έρθουμε. Πώς σας φάνηκε? Μα ήταν πολύ ωραία. Μέχρι εδώ πέρα που μας έχετε κάνει εξερεύνηση ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν φοβάστε? Εντάξει, λίγο φοβηθήκαμε. Μερικοί ήταν τρομακτικοί, όπως ο T-Rex. Και άλλοι μερικοί ήταν τρομακτικοί. Ο μικρός του άρεσε πάρα πολύ. Δεν θέλει να φύγει από εδώ πέρα. Μετά από ένα τέτοιο ταξίδι, αναρωτιέται κανείς αν είναι πιο τρομακτικό το παρελθόν ή το μέλλον. Από το Πάρκο Δεινοσαύρων στη ΔΕΘ και 145 εκατομμύρια χρόνια πίσω, Νίκος Τινός για την Άτλας τηλεόραση.